Ραδιοθήβα 97,5. Βρισκόμαστε 200 μέτρα μακριά από την ΕΙΔΑΠ, στην Εθνική Οδό, κοντά στο μοτέλ του Χολεβά. Εδώ βλέπουμε πάνω από 1.000.000 τόνοι απόβλητα πεταμένα σε αυτό το πρώην λατομείο. Τι ακριβώς γίνεται? Ξέρετε, όταν δέχτηκα τηλεφώνημα, ανώνυμη καταγγελία από πολίτη ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, νόμιζα στην αρχή ότι ήταν φάρσα. Γι' αυτό λοιπόν θέλησα να δω και ο ίδιος από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει. Θεωρώ και πιστεύω ότι όταν οι πολίτες μας δουν την εικόνα αυτή, θα καταλάβουν γιατί καταστροφή μιλάμε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους διάφορων υλικών, όπου πραγματικά μέσα δεν ξέρουμε τι κρύβεται και τι υπάρχει. Δυστυχώς είναι περασμένη η ώρα και δεν είναι η μέρα για να μπορέσουμε να δούμε καθαρά την εικόνα και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πιο ευκρινή στοιχεία για το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αλλά ένα μικρό δείγμα γραφής είναι τουλάχιστον αδιανόητο αυτό που βλέπουμε εδώ και αυτό που έχει συμβεί. Δυστυχώς μιλάμε για οικολογική καταστροφή. Ελπίζω και εύχομαι λοιπόν τώρα όσοι μας βλέπουν από τους ηθήνοντες να καταλάβουν και να σπεύσουν αμέσως να διορθώσουν όσα έχουν συμβεί και μάλιστα θα έλεγα να υπάρχει άμεση πανέμβαση όχι μόνο από το Δήμο αλλά και από την περιφέρεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Και από την εισαγγελική αρχή βλέπουμε τώρα να ξεφυτρώνουν παράνομες κομματερές στο ύπατο, γύρω-γύρω σε δημοτικές κοινότητες, δημοτικά διαμερίσματα. Αλλά αυτό που είδαμε απόψε εδώ, βλέπουμε πολλά υλικά τα οποία ίσως να είναι εμπλουτισμένα και με άλλα υγρά, τα οποία μιλάμε πρέπει να γίνει έλεγχος τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μπορεί να είναι υγρά τα οποία είναι επικίνδυνα. Δεν το ξέρουμε. Ναι, όχι λέμε, μπορεί να είναι. Και είναι, μιλάμε 200 μέτρα μακριά από την ΕΙΔΑΠ, με μία βροχόπτωση, σίγουρα όλα αυτά θα φτάσουν. Από τη λίμνη. Σίγουρα όλα αυτά θα φτάσουν στη λίμνη. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Είναι τεράστιο το πρόβλημα για το περιβάλλον που μιλάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση. Για πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση, ανοίξαμε νέο κεφάλαιο στον ημερήσιο τύπο. Η Σκυτάλη. Η εφημερίδα της Βιωτίας. Διαβάστε καθημερινά κάθε εξέλιξη για την περιοχή, τη χώρα, τον κόσμο. Μάθετε πρώτοι ό,τι σας αφορά. Η Σκυτάλη. Δυναμικά κοντά σας. Η Σκυτάλη. Με τη σφραγίδα της βιωτικής εκδοτικής ΑΕ. Τη μεγάλη εταιρεία των μέσων επικοινωνίας.